Επιστρέφουμε, είστε στο Sport FM 94,6. Νόμιζες ότι θα μου ξεφύγεις, νόμιζες ότι δεν θα σε πετύχω. Είμαι ανάμεσα σε δύο ιερά τέρατα, κάντε με ό,τι θέλετε. Όχι, εντάξει. Άρχισε. Έμα τι τώρα. Είσαι ο μοναδικός άνθρωπος που με έκανε και πήγα στην τηλεόραση. Το ξέρεις, δεν έχω πάει. Ναι, να πούμε στον κόσμο, δεν καταλαβαίνει ο κόσμος τι λες τώρα, εσύ παιδί μου. Πρέπει να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι οφείλω αυτή τη φοβερή συνάντηση μαζί σου και γνωριμία στο Βασίλη Παπακοσταντίνου. Βασίλη Παπακοσταντίνου, ναι. Που λέτε, κύριε Λεάνη μου, τον έφερα στην εκπομπή μου, σηκωτό. Και ήταν καταπληκτικό, έκλειψε την παράσταση. Ναι, αλλά σε ευνηδίασα. Ναι, γιατί εγώ δεν ξέρω από ποδόσφαιρο. Έπρεπε να ετοιμαστώ, να πω πέντε πράγματα, να φανεί ότι κάτι καταλαβαίνω κι εγώ από αυτά που λέω. Ευνηδίασα, ξέρεις με ποιο τρόπο. Μου λέει από πού προκύπτει η γνωριμία σου με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Του λέω τα έχουμε. Κοκκινίζει. Εντάξει, εγώ μετά αυτό το κράτησα και θεωρώ ότι είναι πραγματικότητα. Ναι, τα έχουμε με τον Βασίλη, είναι γεγονός. Μερικές σχέσεις στη ζωή μας μπορεί να είναι μοιραίες και χρήσιμες. Αυτή είναι μια τέτοια. Πράγματι, είναι μοιραία και χρήσιμη η σχέση σου με τον Κουκουέ. Δεν ξέρω αν ταιριάζουν αυτά τα δύο επίθετα. Ξέρω ότι δεν θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά. Θέλω να πω ότι συναντήθηκα μαζί του στα 18 μου χρόνια μπαίνοντας στην ΚΝΕ. Βέβαια από πριν διάβαζα γι' αυτό, μάθαινα, άκουγα, εντυπωσιαζόμουν, εμπνεόμουν από τις ιστορίες των αγωνιστών του κόμματος. Ήμουν έτοιμη δηλαδή όταν πήγα στα 18 στην ΚΝΕ. Πέρασα πάρα πολύ ωραία εκεί. Εκεί ίσως χωράει το χρήσιμο. Θέλω να πω ότι με δίδαξε πολλά πράγματα, με διαπαιδαγώγησε, με βοήθησε, με έμαθε να αγωνίζομαι, να μην τα παρατάω. Αυτό το χρωστάω και θέλω να τα αποδώσω οπωσδήποτε. Μάλιστα. Με όποιο τρόπο μπορώ. Έχεις κάνει μια πολύ γενναία πράξη, κατά την γνώμη μου, το έλεγα και στο Μιχάλη. Δηλαδή, τη σημερινή εποχή να αφήνεις μια εκλογή που έκανε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ό,τι σημαίνει αυτό, και σημαίνουν αρκετά χρήματα, πολλά χρήματα, για να ξανακατέβεις και να ξαναεκτεθείς στο κοινό σε μια πολύ δύσκολη περιοχή όπως είναι. Εκλογική περιφέρεια, βέβαια, την πρώτη Πειραιά. Όπως είναι η πρώτη Πειραιά, που δεν έχεις κάτι εξασφαλισμένο εκεί. Το ακριβώς αντίθετο. Το ακριβώς αντίθετο. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ γενναία πράξη και θέλω να σου το πιστώσω αυτό. Δεν ξέρω τι θα γίνει, αν πάρεις έδρα, αν δεν πάρεις, αν θα σε ξαναψηφίσει ο κόσμος ή όχι. Αλλά από μόνο του το να αφήνεις αυτά τα δεδομένα και να πας σε κάτι άλλο μου έκανε φοβερή εντύπωση. Και δείχνει και μια συνήθιστη ανιδιοτέλεια, έτσι. Ναι. Παιδιά, νομίζω ότι ο καθένας που θα συμπαρατασσόταν με το Κουκουέ θα έκανε ακριβώς το ίδιο. Δεν θεωρώ ότι ήταν κάτι συγκλονιστικό. Άλλωστε από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκε η υποψηφιότητά μου σε ευρωεκλογές, την 1η Απριλίου, είπα στην πρώτη μου ομιλία, τότε που η καρδιά μου πήγε στην Κούλουρη, ότι εδώ δεν είμαι τόσο για να εκλεγώ, είμαι για να αγωνιστώ μαζί με αυτούς που θεωρώ 101 χρόνια τώρα έντιμους. Οπότε το έχεις πει και στην παρουσία σου του βιβλίου. Παντού το λέω, λέω για να ξεκαθαρίζω τα πράγματα. Που σημαίνει ότι δεν το χρησιμοποίησα ως την εκλογή ως σημαία ευκαιρίας. Αντίθετα, ξέροντας πού είναι το πρόβλημα, πού υπάρχει ανάγκη, είπα ότι εγώ θα είμαι εκεί που υπάρχει ανάγκη και ότι καταφέρω. Ναι. Έχοντας περάσει μέσα από την τηλεόραση, μέσα από τα κανάλια, ξέρεις, δεν είναι συνηθισμένο να βλέπουμε ανθρώπους που έχουν περάσει από τα μέσα ενημέρωσης να βγαίνουν ανοιχτά μπροστά. Ναι, ναι, υπάρχει λίγος φόβος ίσως. Ναι, δεν ξέρω. Επιφύλαξη. Θα ήθελα αυτό. Προστασία. Ναι, και επειδή και εμείς είμαστε κατά κάποιο τρόπο ένα κομμάτι του χώρου, να το πούμε έτσι. Τι είναι όντως, είναι φόβος, είναι δισταγμός? Μιχάλη, είναι... δεν μπόρεσα ποτέ στη ζωή μου να καταλάβω γιατί θα πρέπει κάποιος να κρύβει αυτό που πιστεύει, ναι, και αυτό που αισθάνεται. Δεν μπόρεσα ποτέ να το καταλάβω. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει εγώ να κρύβω το τι είμαι με στόχο να με προσλάβει ο τάδε κύριος στο τάδε μέσον ή να μ' αγαπάνε και κάποιοι που είναι ακριβώς αντίθετοι αλλά από τους οποίους έχω συμφέροντα. Πάντα έλεγα το τι είμαι, πάντα έδειχνα το τι είμαι. Και δεν έχω κανένα λόγο να το κρύψω. Άσε δε που είμαι και περήφανη για αυτό που είμαι. Ναι, σωστά. Δεν είμαι καθόλου προβληματισμένη σε σχέση με αυτό και δεν θα πάψω ποτέ να είμαι. Το Κουκουέ για μένα ήταν αυτό που με έκανε να εμπνέομαι. Τελεία και παύλα.
Ζεις μια προεκλογική περίοδο, είναι κάτι πρωτόγνωρο για σένα. Μιλάω για το βουλευτικό, ναι. Ήρθαν και όλα μαζί, γιατί ήταν ευρωεκλογές μαζί με τις βουλευτικές. Αυτό που λέμε, το ένα ακολούθησε το άλλο. Τι είναι αυτό που πιστεύεις ότι μπορεί να κάνει το ΚΚΕ σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση να δημιουργήσει μια διαφορά? Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε... Ιδιαίτερα στο αριστερό ακροατήριο, έτσι, γιατί μιλάω για ένα ακροατήριο το οποίο είναι ευρύ και... Μιχάλη, τα πράγματα είναι πολύ κρίσιμα. Ναι. Είναι πολύ σοβαρά. Δηλαδή, αν δεν πάρουμε χαμπάρι τι πρέπει να κάνουμε, αν δεν επιστρατεύσουμε την ιστορική μνήμη, τη λογική μας για να καταλάβουμε τι γίνεται, τι μας επιφυλάσσει αυτό το ζωφερό μέλλον από την 8η Ιουλίου και μετά. Αν δεν το πάρουμε το πράγμα στα χέρια μας, αν αφαιθούμε, αν συμφιλειωθούμε με αυτή τη ματαιότητα και με αυτήν την ητοπάθεια, τη μυρολατρεία που λέει ότι εντάξει, μωρέ, λίγα είναι, ας τα δεχτώ. Και δεν αγωνιστούμε, δεν αντισταθούμε σε αυτή τη λέλαπα που έρχεται. Και αυτό βέβαια μόνο με το ΚΚΕ μπορεί να γίνει, θα την πατήσουμε ακόμα περισσότερο. Τα πράγματα θα είναι ακόμη χειρότερα για μας. Τι σου λέει ο κόσμος, επειδή είσαι και ένα πρόσωπο το οποίο έχει αναγνωρισιμότητα. Κοίταξε, αν κρίνω από αυτό που λέει ο κόσμος, το ΚΚΕ πάει για γύρω στο 20%. Κάπου εκεί το τοποθετώ. Το λέγαμε και με τον Πάπη. Όλα αυτά γίνονται μέχρι την Παρασκευή. Μέχρι την Παρασκευή το ΚΚΕ είναι σχεδόν κυβέρνηση πάντα. Λοιπόν, οπότε δεν μπορώ μας να... αγαπάνε πολύ, αλλά πολύ λίγοι μας παντρεύονται. Ναι. Φλωράκης. Φλωράκης, πολύ σωστά το είχε πει. Είναι πολύ... Όμως πιστεύω ότι αυτή τη φορά ο κόσμος σαν να έχει πάρει χαμπάρι λίγα περισσότερα πράγματα. Δηλαδή σαν να ξεδιπλώνονται πια μπροστά του, στο πετσί του θέλω να πω, όλα τα δεινά που επέφερε όλη αυτή η ιστορία των τελευταίων χρόνων. Σαν να είναι λίγο πιο συνειδητοποιημένος, σαν να είναι λίγο πιο αποφασισμένος. Αυτό εγώ έχω εισπράξει. Και μιλάω για ανθρώπους που είναι όχι μόνο στην Αθήνα, στον Πειραιά, και στην υπόλοιπη Ελλάδα, διότι ως γνωστόν, εγώ είμαι μια βαλίτσα στο χέρι και πηγαίνω παντού. Περιοδεύεις ανά την περιφέρεια, ναι. Ναι, όχι, συγγνώμη. Εντάξει, εκτός από τα... Εγώ γαργαλιέμαι πολύ. Για πες. Διότι καταρχήν λείπεις από την τηλεόραση. Εμένα δεν μου λείπει, Μπάμπη μου, καθόλου. Δεν μου λείπει καθόλου. Και όταν αποφάσισα στα... μέσα μια σεζόν να το παρακολουθήσω. Και ιδιαίτερα η τηλεόραση που θα ήθελε να κάνει, δεν μου λείπει καθόλου. Δεν μου λείπει η φάτσα σου. Πρόσεξε, δεν μου λείπει η φάτσα σου. Ναι, ναι. Μου λείπουν τα πράγματα που έκανε. Ποιο είναι δηλαδή, ενδιαφέρον όμως. Η φάτσα σου μπορεί να το δεχτώ, ας πούμε. Ότι όχι, δεν με αφορά. Μην το συζητάμε καθόλου. Δεν έχει ενδιαφέρον ούτε να το κουβεντιάσουμε, κατά τη γνώμη μου. Λες ότι δεν έχει ενδιαφέρον λόγω της κατάστασης που έχει τηλεόραση σήμερα ή γιατί νομίζεις ότι έχεις κάνει αυτά που ήθελες, οπότε τώρα τι να κάνω? Γιατί να δεν κάνω... έχω διάθεση να κάνω τίποτα άλλο. Κουράστηκα, τελείωσε το θέμα. Δεν με εμπνέει πια. Εμένα μου κλείνουν εύκολα οι κύκλοι όταν κάτι δεν μ' αρέσει πια, δεν περνάω καλά μέσα του. Δεν πρέπει να σε περνάει για το περιβάλλον λίγο ρε σε μήνα. Ναι, εντάξει, αυτό λέω. Όλο το πακετάκι αυτό δεν με αφορά. Δηλαδή να πάει να κάνει τώρα μια εκπομπή να συζητήσει με ποιον? Καταρχάς, εγώ δεν είχα μάθει όλα μου τα χρόνια να φοράω ακουστικό. Το ακουστικό είναι το υπαριθμόν ένα εργαλείο πλέον, των δημοσιογράφων πλέον. Γιατί αυτό που κυβερνά είναι το κοντρόλ. Μπράβο. Το κοντρόλ λοιπόν, ό,τι αποφασίσει θα γίνει. Αυτό δεν το έκανα ποτέ και γιατί δεν με βόλευε. Εννοώ τεχνικά δεν μπορούσα. Αισθανόμουν περίεργα. Αλλά και γιατί εγώ ήμουν αρχισυντάκτρια της εκπομπής. Άρα εγώ αποφασίζω. Αν δεν αποφασίζω εγώ, ποιος ο λόγος? Ήταν να είμαι εκεί? Ήταν ένας ευλογισμός. Ναι, δεν είμαι δηλαδή μια παρουσιάστρια lifestyle. Δεν ήμουν μάλλον. Είμαι, Παναγία μου, πάξιλ. Δεν ήμουν μια παρουσιάστρια lifestyle που παρουσίαζα, ας πούμε, μόδα και μαγειρική. Οπότε ναι, να μου πει το κοντρόλ. Ποια συνταγή έρχεται μετά? Όταν έκανα συνέντευξη με κάποιον, δηλαδή όταν είχα την Παπαρίγα και συζητάγαμε, τι θα μου λέγε? Ρώτα την. Ποια είναι η άποψή της για τη μίνι φούστα. Όμως θα μπορούσε. Το ξέρω. Ναι. Επειδή θα μπορούσε, δεν το κάνω. Το έχουμε ζήσει, το ξέρεις πολύ καλά. Τι σ' αρέσει να κάνεις εκτός από το να είσαι υποψηφία με τον ΚΚΕ? Αυτό που ανακάλυψα ότι μ' αρέσει και που δεν το ήξερα και που δεν το είχα κάνει όλα αυτά τα χρόνια ήταν να γράφω. Θέλω να πω να γράφω για μένα, όχι να γράφω για την εφημερίδα μου. Το ότι έγραφα για την εφημερίδα, έγραφα 800 λέξεις, 1000 τέλος πάντων τη βδομάδα στο δισέλιδο, με πολλή δυσκολία και πολλή δυσπραγία και τι να βάλω και μια ζωχάδα γενικότερη. Τελικά την έδινα το δισέλιδο κλπ. Ξαφνικά προέκυψε ότι θέλω να γράψω όλα αυτά που είχα μέσα μαζεμένα τόσα χρόνια και δεν είχαν βγει. Και έτσι προέκυψε το βιβλίο.
Το κέντρο Νεοποβρύχιο. Το κέντρο Νεοποβρύχιο, στην παρουσίαση του οποίου είχε έρθει στον Πειραιά. Μιχάλη, και σε ευχαριστώ. Εμένα δεν με είχε καλέσει. Εσύ δεν και θα... καλά έκανε. Σαν να είσαι καλό, γιατί άμα έρθει να κλείψει την παράσταση, την πατήσαμε άσχημα. Δεν μα συμφέρει. Το οποίο έγινε bestseller και δεν το περίμενα. Το χάρη ο Τζορτζάκη. Δώσε ένα. Στη σεμίνα από μένα. Ξέρει ότι ο Χάρη είναι ανυψυχέ μου, έτσι. Α, ο Χάρης είναι ό,τι ωραιότερο μου έχει προκύψει στο θέατρο. Είναι έξυπνος, έχει χιούμορ, είναι όμορφος. Είναι καλό παιδί, έχει ωραίο κάνει ωραία μωρά. Κάνει να τα λέμε και αυτά. Αυτό θέλει ψάξιμο. Ελπίζω να ψηφίσει κουκουέ, δεν ξέρω. Βλέπω τα βίντεο του βέβαια στο Facebook και του κάνω και like πάντα. Έχει ένα κόλλημα με τον Γιάννη Στάνκογλου. Δεν ξέρω. Θέλω να έχω κόλλημα και με εμάς λίγο, αν γίνεται. Θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Θεωρητικά, θεωρετικά ψηφίζει κουκουέ. Το ξέρω, θεωρητικά, μόνο, το ξέρω. Θεωρητικά. Τώρα θα ζητήσω selfie μέσα από το αυτό να δω ότι, να βεβαιωθώ. Από το ψηφοδέλτιο. Θέλω να βεβαιωθώ. Βαφτίζει και το μωρό αύριο. Ναι. Εγώ θέλω να, να ρωτήσω κάτι. Είχες εκπομπή, ας πάρουμε ένα τέτοιο, μια υπόθεση εργασίας. Είχες εκπομπή και είχες καλεσμένο, δεν το θεωρώ καθόλου μα καθόλου απίθανο. Ή τον κύριο Μητσοτάκη ή τον κύριο Τσίπρα. Σιγά που θα καλούσα. Λέμε, συγγνώμη, λέμε, συγγνώμη. Ναι. Όχι, δεν έπρεπε να το πω αυτό. Ναι. Παιδιά, διαγράψτε το αυτό. Ναι. Αυτό ζωντανό. Εγώ πιστεύω ότι χαλιναγωγώντας κατά κάποιο τρόπο την αγανάκτηση, τι θα ήταν αυτά τα οποία πραγματικά θα ρωτούσες σε αυτούς τους δύο. Άκου. Με δεδομένα αυτά που έχουν πει και αυτά που έχουν κάνει. Μα έχουν φυσικά κάνει, με δεδομένα αυτά. Δεν θα άνοιγα πολιτική κουβέντα μαζί τους. Δεν με ενδιαφέρει. Τι να μου πούν. Τα ψέματα τα έχουμε πει. Τα έχουμε μπεδώσει, τα ξέρουμε. Σήμερα κοιτούσα ένα πολύ ωραίο βίντεο στο YouTube που είχε σειραθεί όλων των φοβερών ατακών που έχουν πει κατά καιρούς ο Τσίπρας και οι άνθρωποι του, τα οποία πιστεύω ότι αν τα πάρει ένας ξύπνιος σεναριογράφος θα κάνει μια εξαιρετική κωμωδία. Λοιπόν, θα συζητούσα πράγματα που συζητούσε και ο κύριος Αρναουτογλου με αυτούς, lifestyle δηλαδή, ναι, πράγματα, ναι, ναι. Η κυρία Τσιμτσιλή, ναι. Τέτοια πράγματα θα συζητούσα. Τι μαγιό θα φορούσε. Ακριβώς, ναι. Αυτό. Αυτό πιθανό να είχε ένα ενδιαφέρον, σίγουρα θα είχε μια ειλικρίνεια. Ναι. Τα υπόλοιπα όχι. Το ότι μπορεί να είναι για κάποιους κριτήριο. Ποιο είναι στο lifestyle. Ναι, κριτήριο ψήφου. Τώρα τι, να πω το πολύ άσχημο και το πολύ σκληρό άξιο της μοίρας τους. Ας το πω. Ναι. Ο Γιάννης από το Μαϊάμι ρωτάει τι μπορεί να κάνει η κυρία σε μήνα διγενή για να για μένα τον Έλληνα του εξωτερικού να γυρίσει στην πατρίδα μου. Ναι. Όντας υποψήφια στην Αλφα Πειραιά. Όχι, γενικώς, ως πολιτικό πρόσωπο. Αυτό που θα μπορούσα να κάνω είναι να αγωνιστώ με το ίδιο πείσμα και τις ίδιες γνώσεις που αγωνιζόμουν πριν κάνω ένα ρεπορτάζ. Mm-hmm. Αυτό ξέρω, εγώ δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός να σας βγάλω τώρα έναν ωραίο λόγο για να σας πείσω. Εγώ είμαι δημοσιογράφος. Πριν κάνω ένα θέμα, το πρώτο πράγμα που κάνω είναι να διαβάσω γι' αυτό. Είναι να μάθω, να ακούσω, να πληροφορηθώ, για να μπορέσω να το αντιμετωπίσω σωστά. Άρα το ίδιο θα έκανα και σε την περίπτωση αυτή. Αλλά και σε αυτή την περίπτωση, όπως και σε κάθε ανάλογη περίπτωση του Γιάννη, η αδυναμία κάποιου εκπαιδευτικού συστήματος να ενσωματώσει. Α, μεγάλο κεφάλαιο τώρα ανοίγει. Να ενσωματώσει στο δυναμικό τους όλα τα παιδιά, γιατί για μένα δεν υπάρχουν κάποιοι και κάποιοι άλλοι. Μα η παιδεία είναι στη μέρη για να εξυπηρετεί το κεφάλαιο. Ναι. Για το Γιάννη θα ενδιαφερθεί. Τι θα κάνει και πώς θα μείνει στην πατρίδα του. Και αν αγωνιστούν κάποιοι και καταλαβαίνοντας ότι η παιδεία είναι μέσα στα δικαιώματα, όπως είναι και η υγεία, όπως είναι και ο αθλητισμός κτλ. Αντίστοιχη της αναπνοής, εγώ πιστεύω. Έτσι. Πιστεύω ότι πολλά πράγματα μπορούν να γίνουν και πολλοί, σαν το Γιάννη, να γυρίσουν πάλι. Και να σου πω και κάτι. Ένας φωτισμένος δεξιός, ο Μάνος Χατζηδάκης, είχε πει για την παιδεία ότι αν δεν υπάρχει παιδεία, δεν υπάρχει Ελλάδα. Ναι. Ήτανε δεξιός ο Χατζηδάκης. Τύπης. Τύπης. Εγώ πιστεύω ότι είναι από τους ωραιότερους κομμουνιστές που έχω γνωρίσει. Εγώ επειδή έχω κάνει πολλά χρόνια μαζί του. Και εγώ πιστεύω ότι δεν κατάλαβα ποτέ μου. Ούτε εγώ. Σε καμία έκφραση της ζωής του και τον. Ότι ήταν δεξιός. Έτσι. Είχε δεξιούς φίλους. Ναι. Εντάξει. Και ψήφιζε Καραμαλή. Επειδή ήταν φίλος του περισσότερο. Αλλά... Δεν νομίζω ότι ψήφιζε. Α, αυτό δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Ναι, αλλά όντως η συμπεριφορά του είναι ενός. Δηλαδή τις τελευταίες εκλογές πριν φύγει ήταν στο Παρίσι. Οπότε και του είχα πει θα έρθεις, λέει δεν νομίζω. Μεγάλη, παρόλα μεγάλη αυτά είχε δώσει μια μεγάλη συνέντευξη στην Ελευθερωτυπή, αν θυμάσαι τότε, που είχε μιλήσει ως μαρξιστής και όχι ως... Γιατί ήξερε μαρξισμό ο Χατζηδάκης και τον ήξερε σωστά, ναι. Όχι λάθος.
σε αυτούς που λένε ότι το ΚΚΕ είναι... Εσύ θέλω να απαντήσεις. Το ΚΚΕ είναι πραγματικά ένα κόμμα που δεν τρέπεσαι να το ψηφίσεις, αλλά δεν είναι κάτι περισσότερο από το κλασικό, όχι σε όλα. Όχι, όχι. Του σέβομαι, τους σέβομαι, σέβομαι την άποψή τους, αλλά θα τους έλεγα να διαβάσουν λίγο περισσότερο όλα όσα έχουν σχέση με το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ δεν είναι όχι σε όλα. Είναι όχι σε όλα, κάνουν κακό στο λαό και στα δικαιώματά του. Εκεί είναι όχι σε όλα. Σε όλα τα υπόλοιπα είναι ένα κόμμα που έχει προτάσεις, έχει απόψεις, έχει καταθέσει ένα σωρό πράγματα στη Βουλή για να βελτιώσει τη θέση των εργαζομένων ιδιαίτερα. Έτσι. Τι μουσική ακούς? Δεν προλαβαίνω να ακούσω τίποτα. Τώρα απολαμβάνω τη μουσική της φωνής σου, Μπάμπη. Τρελαίνομαι όταν ακούω αυτό το μπάσο που έχει η φωνή. Μην κοκκινίζεις, δεν υπάρχει λόγος. Δεν είμαστε στην τηλεόραση, Μπάμπη. Ναι. Με έπιασε ξαφνικά. Ο Ιχολήφτης βλέπεις πόσο χαίρεται με αυτά που λέω. Τον βλέπεις ότι χτυπιέται. Είμαι στη διάθεσή σας. Να το. Κατάλαβες, κυρία. Αλφα πειρά ψηφίζει. Δυστυχώς δεν ψηφίζει αλφα πειρά. Έχουμε άλλους που ψηφίζουν αλφα πειρά. Πανηγύριζε απ' έξω η Πανούτσου. Να τι, η Πανούτσου. Ωραία. Την είδα. Ψήφισε και όταν. Σε ευρωεκλογές. Τώρα μου λέει πού θα τη βρω. Τη λέω στην αλφα πειρά. Αλφα πειρά. Εκεί είμαστε. Καθημερινά. Πόσο χρόνο σου φάγε να περάσει στην αλφα πειρά? Γιατί είναι πολύ μεγάλο. Κοίταξε, δεν τα έχω προλάβει όλα. Δεν τα έχεις προλάβει. Όπου μπορώ πηγαίνω. Δηλαδή, καθημερινά είμαι εκεί. Εκτός από τις φορές που χρειάστηκε να είμαι στη Θεσσαλονίκη που μιλούσαμε χθες, αύριο στη Λιβαδιά, στην Αίγινα πρόφτασα να πάω. Στις περισσότερες γειτονιές του Πειραιά και στο κέντρο, βεβαίως, έχω πάει επανειλημμένος. Και έχω μιλήσει με κόσμο και έχω ακούσει και έχω διαβάσει. Να σκεφτείς ότι ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανα πριν να ξεκινήσω τις βόλτες στον Πειραιά είναι να πάρω τα τρία βιβλία του Χαριτόπουλου. Ναι. Το «Εκ Πειραιώ», «Στο Πειραιώτες» και το «Πειραιάς Βαθύς». Να ξέρω όλο το ιστορικό υπόβαθρο αυτής της πόλης. Και είναι εντυπωσιακό. Είναι όντως. Είναι εντυπωσιακό. Είναι. Διάβασα και την ιστορία του Ολυμπιακού, πώς ξεκίνησα, τους έχω γειτονιές, τι έκανε. Για τον κομμουνιστή. Μα υπάρχουν ακόμα οι γειτονιές, λαϊκές γειτονιές υπάρχουν. Οι εγκαταλελειμμένες λαϊκές γειτονιές. Οι εγκαταλελειμμένες. Οι υποβαθμισμένες λαϊκές γειτονιές υπάρχουν. Δεν θα τις συναντήσεις πουθενά αλλού στην Αθήνα όσο. Στο Λεκανοπέδιο. Στο Λεκανοπέδιο όσο. Εκεί. Όσο στον Πειραιά. Ναι. Ζώντας 14 χρόνια εκεί ήταν για μένα ένα πράγμα το οποίο και εγώ δηλαδή. Το έζησα και το ένιωσα. Πολύ, πολύ ωραία. Οι περισσότεροι έχουν στο μυαλό τους μια εικόνα ενός υπέροχου ιδυλιακού Πειραιά, αλλά αν προχωρήσεις 2-3 δρόμους μέσα, βλέπεις ότι οι γειτονιές και ο κόσμος εκεί είναι εγκαταλελειμμένος. Δηλαδή, ο κόσμος δεν μπορεί να μυρίσει, να αναπνεύσει από τα σκουπίδια, το συγκοινωνιακό, τα εργατικά ατυχήματα καθημερινά. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Σχολεία διαλυμένα, νοσοκομεία σε άγρια κατάσταση. Κάτσε, δεν είναι αυτό. Έλλειψη δεν το αξίζει. Υποδομών, έλλειψη έργων. Ναι. Και από την άλλη μεριά, με κατοίκους οι οποίοι πραγματικά είναι άνθρωποι ανοιχτοί, άνθρωποι λαϊκοί, ναι. Πρόσχαροι. Βέβαια, το ζεις αυτό. Ναι. Να πάμε με ένα μουσικό για να συνέλθουμε από την επίθεση που μας έχει κάνει η κυρία Διγενή και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά το πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Καλά, εντάξει. Sport FM στους 94,6. Μεταδόσεις, ρεπορτάζ, εκπομπές, στιγμές που δεν θα ξεχάσεις ποτέ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ακούτε το Sport FM, είμαι σε Μίνα Διγενή. Είμαι εδώ, έχω κάνει κατάληψη, κάνω ό,τι θέλω εγώ. Είμαι το γαλατικό χωριό μέσα στο Sport FM. Αν μου το επιτρέπει βέβαια ο Μπάμπης και ο Μιχάλης, μου το επιτρέπετε? Εννοείται. Καταρχήν τα γαλατικά χωριά δεν ρωτάνε. Άμα θες φεύγουμε κιόλας. Όχι. Έκανα μά να σας δω τι θα σας χάσω τώρα μέσα από τα χέρια μου. Μιχάλη, θες να πεις θα κάνουμε απόψε το βράδυ? Σήμερα το βράδυ είναι στις 8.30 η κεντρική. Στο Σύνταγμα. Κάνα μπουκαλάκι νερό μαζί σας. Ναι. Καλά, μπουκαλάκι νερό, εντάξει. Εδώ είναι το άλλο, ρε παιδί μου. Θα αρχίσει το σύνθημα τώρα για τη ζέστη που είναι.
Μπορούμε να κάνουμε ούτε σε ξερονίσει, ούτε σε μια μανούρα το βράδυ να έρθει η πυροσβεστική με τι μάνικε να ρίξει. Να δροσίσει το κόσμο. Κάτι να γίνει δηλαδή. Ναι, ναι, μην βάζει τέτοιε ιδέε γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά. Και να πούμε και την Παρασκευή στι 5 του μήνα έχουμε ραντεβού Βλαχάκου και Παλαμιδίου στην Αγία Σοφιά. Έτσι, 8 η ώρα μιλάμε. Στον Πειραιά. Στον Πειραιά πάντα. Στον Πειραιά, επανέλαβε που είναι το. Μάλιστα, κυρία, είναι στη Βλαχάκου και Παλαμιδίου στην Αγία Σοφιά. Στην Αγία Σοφιά. Στι 8 η ώρα. Θα είναι και ο Ξεκαλάκης, θα είμαι και εγώ. Ο κύριος Δημήτρης Ξεκαλάκης, γνωστός και μη εξαιρετικός. Θα κάνεις κεντρική ομιλία. Ναι, βέβαια. Θέλω να το δω αυτό. Εντάξει. Ναι. Άμα είναι να σου στείλω μερικά βίντεο να ενημερωθείς από παλιότερες. Πολύ μ' αρέσει. Σε μήνα διγενή, λοιπόν, Αλφα Πειραιά, υποψήφια με το ΚΚΕ, είναι καλεσμένη μας σήμερα. Λίγο τι ακόμα. Τι είναι αυτό που θα ήθελες στις... Μέχρι τις 5, ναι. Να βάζεις στις ομιλίες σου, δηλαδή τι είναι αυτό που, αν υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία οι ιεραρχίες... Ναι, να σου πω ότι συνήθως... Θα σου πω εγώ, θες να σου πω εγώ. Ναι, ωραία. Θα σου πω εγώ. Θα ήθελε να έχει ένα πάνελ, ναι. Να ήταν απέναντι από... Που θα το επέλεγα εγώ το πάνελ αυτό. Θα το επέλεγα, φυσικά. Και θα τους έκανε ερωτήσεις και θα γινόταν κουβέντα. Αυτό θα ήθελε. Αυτό θα ήταν. Όχι, σε επίπεδο ομιλίας μιλάω. Και ομιλία, δεν θα έκανε ομιλία. Ναι. Θα έβαζε... Τι είχα στρίμηθει δηλαδή. Καλέ, το δύσκολο για μένα είναι το εξής, ότι συνήθως έπω με τις ομιλίες του γραμματέα που τα έχει πει όλα. Ναι. Δηλαδή τα έχει αναλύσει, τα έχει εξηγήσει με τον καλύτερο τρόπο. Οπότε μετά εγώ πρέπει να πω κάποια άλλα πράγματα τα οποία είναι κάπως. Πώς να το πει κανείς, με τη δική μου ματιά, λίγο πιο απλά, πιο εκλεκευμένα. Πιο εκλεκευμένα. Σωστό, αυτό είναι πιο ωραίο όμως. Ναι, που βλέπω και να υπάρχει και το συνέστημα. Ο Μπάρμπαρτ χάρη θέλει να κόψει τις ομιλίες του Κουτσούμπα να μην είναι παραπάνω από 25. Και γι' αυτό ναι, 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 να είναι 25 λεπτά. Το λακωνίζει. Ο Μπάμπη είναι του λακωνίζει που, ναι. Στη φιλοσοφία. Είναι, αλλά... λεπτά είναι γι' αυτό μάλιστα για να έχετε τον αφήνει να έρχεται στις κεντρικές. Συνήθως μιλάω 5 με 7 λεπτά. Νομίζω ότι για μένα είναι ένα αρκετό ναι, υπεραρκετό χρόνο ναι. Να πω όλα αυτά. Σαν τοποθέτηση, ναι. Πόσο θα είναι δηλαδή. Εντάξει. Κάπου εκεί. Κάπου εκεί. Ναι, αλλά πώς το έχεις στο μυαλό σου, γιατί είναι και μια διαδικασία στην οποία τώρα μπαίνεις, ας πούμε. Κοίταξε, το μεγάλο τράκ. Εμένα μου έχουν αρέσει πολύ όλες σου οι ομιλίες. Ειλικρινά σου μιλάω. Σε ευχαριστώ πολύ. Θεωρώ ότι η καλύτερη σου ήταν στο Οθησείο. Και εμένα μου άρεσε αυτή περισσότερο από όλα. Ναι. Ίσως επειδή ήταν η ΚΝΕ από κάτω και τα νέα παιδιά που χειροκροτούσαν, τους άρεσε. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα ναι. Πολύ. Στο λέω, δεν έτυχε να να σου το πω άλλη φορά. Συνήθως κάνω ένα προσχέδιο για το τι θέλω να πω χοντρικά, ανάλογα και με την επικαιρότητα πέρα από τα στάνταρ. Το οποίο όμως διαμορφώνεται εκείνη την ώρα ανάλογα με το τι κοινό υπάρχει από κάτω. Δηλαδή, άλλα πράγματα ναι. Λες στη Θεσσαλονίκη, άλλα στην Αθήνα, άλλο στην ΚΝΕ, άλλο στην Έγινα που ήμουν προχθές, άλλο στα Μανιάτικα. Ενώ ως προς τις λεπτομέρειές τους και τα ειδικά προβλήματα του καθενός. Η ουσία είναι πάντα ίδια, δεν αλλάζει. Πώς δηλαδή είναι ο κύριος Τσίπρας που από ώρα σε ώρα είναι κάτι άλλο. Αυτή την έκπληξη δεν την έχουμε εμείς. Την είδες εχθές την ομιλία. Πώς δεν την είδα. Ναι. Πολύ ωραία, πάρα πολύ μ' άρεσε. Ναι. Κοίταξε, εγώ έχω πει ότι ο κ. Τσίπρας είναι ένας μέγιστος ηθοποιός. Mm-hmm. Πιστεύω ότι είναι σε λάθος επάγγελμα. Το πρωθυπουργός δεν του πάει πολύ. Mm-hmm. Και όσο καιρός και αν περάσει δεν θα το μάθει. Αν τον βάλουμε απλώς το ρόλο του υπαλλήλου κάποιου αφεντικού τύπου Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι επίσης πάρα πολύ καλός. Δεν μπαίνει και άδικα τόσα συγχαρητήρια. Είναι από τους πιο καλούς μαθητές, τους πιο καλούς υπαλλήλους. Αλλά ως ηθοποιός εμένα μου κάνει ένα κλικ παραπάνω. Μου αρέσει περισσότερο. Βλέπεις ότι αρχίζει και... Ο Μητσοτάκης σε τρομάζει? Τώρα θες να σου απαντήσω, ναι. Απαντήσω αυτήν την ερώτηση. Κανονικά. Με τρομάζει ο Μητσοτάκης? Με τρομάζει ακριβώς, αλλά ώρες-ώρες καταλαβαίνω την αγωνία του στο βλέμμα του ότι δεν μπορεί να πιστεύει ότι αυτό του συμβαίνει. Λέει, το νιώθω πολύ έντονα. Είναι ένας άνθρωπος που λέει, Χριστέ μου, τώρα αυτοί εμένα χειροκροτάνε, εγώ θα γίνω ο επόμενος πρωθυπουργός. Πρόσεξε τώρα. Μάλιστα. Είσαι σε ένα κανάλι, έτσι αναγνωρίζουν την διαδρομή σου και σου δίνουν, που δεν μπορεί το να γίνει ποτέ, το έχουμε συζητήσει αυτά, λοιπόν, για ευνόητους λόγους, και σου δίνουν τη διεύθυνση του καναλιού. Μάλιστα. Έτσι. Και ξαφνικά έχεις κάποιες εκπομπές στο μυαλό σου. Mm-hmm. Χτυπάει η πόρτα και έρχεται ένα νέο παιδί μέσα και σου λένε ότι αυτός θέλουμε, πιστεύουμε ότι μπορεί να αναλάβει μια εκπομπή. Είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ναι. Τι εκπομπή του δίνεις? Κοίταξε, θα του έδινα κάτι που να έχει να κάνει με το ευζήν, αλλά μέσα σε εισαγωγικά. Δηλαδή, πού να πάμε, τι να φάμε, πώς να ντυθούμε,
πώς να πάμε βόλτα, ποιοι είναι οι καλύτεροι προορισμοί για να περάσουμε τις διακοπές μας. Ψεύω τα ξέρει όλα αυτά. Τα πρακτικά. Ωραία είναι, γιατί. Καλώς θα ήταν. Τα χρηστικά που λέγαμε παλιά στις εφημερίδες. Θα ήταν πάρα πολύ καλό σε κάτι τέτοιο. Λέει, υπάρχει διάλογος τώρα με τον κόσμο. Σε μήνα τόσο ήρεμη, τόσο γλυκομήλυτη, με τόσο πολιτισμό στη φωνή σου. Τι δουλειά έχει στο μπαλκόνι. Δεν μπορώ να σε φανταστώ να μιλάς και μάλιστα κουκουετζίδικα. Αλλά ναι, θα έρθω το βράδυ. Ναι. Κύριος είναι η κυρία. Κύριος πρέπει να είναι. Πρέπει να είναι, ναι. Ωραία. Να πω λοιπόν. Ακόμα στον... γιατί. στον αγαπητό κύριο αυτόν, ότι το μπαλκόνι δεν το έχω στο μυαλό μου σαν το μπαλκόνι του Καλοχαιρέτα ή του Γκόρτσου, που απαιτεί έναν άλλον πολιτικό πολιτισμό, θα κάνομεν, θα δείξομεν κλπ. Ούτε και στο Αδουλονίδη που περίμενε με την κλάστρα που τους παρέσαμε από τον Μπαμ να το πετύχει. Μπράβο, ούτε αυτό. Είναι άλλου τύπου. Θα μπορούσα να το πω σαν ένα σημείο που μπορεί να σε ακούσει πιο πολλοί κόσμος. Ας το δει και εκείνος έτσι, γιατί και εγώ στην αρχή το φοβόμουν πάρα πολύ, αγαπητέ μου, πάρα πολύ. Στην πρώτη μου ομιλία έτρεμα ολόκληρη. Αλλά βλέποντας ότι ο κόσμος καταλαβαίνει από κάτω αυτά που του λες, και μάλιστα κάτι ακόμα πιο σημαντικό, θέλει να τα καταλάβει, ναι, εμένα μου δίνει δύναμη. Υπάρχει γενικώς ένα ερώτημα το οποίο είναι διαχρονικό και όποτε έχουμε υποψήφιο του που μας το βάζει. Γιατί με την τόση πολύ ανέχεια που έχει ο κόσμος με τα προβλήματα, με τα αυτά και με εκείνα, το κουκουέ δεν έχει καρποθεί και δεν έχει... Ναι. Ναι. Το κουκουέ νομίζω ότι είναι, παρουσιάζει μια σταθερότητα, γιατί ζει και κινείται και αγωνίζεται σε ένα πολύ περίεργο περιβάλλον έως σκοτεινό. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχετε συνειδητοποιήσει πόσο έχει κατασυκοφαντηθεί η έννοια της αριστεράς και από το ΣΥΡΙΖΑ και με τα αντιλαϊκά του μέτρα, έχει περάσει στον κόσμο ότι ρε εσύ αυτή είναι η αριστερά. Οπότε φοβίζει και η λέξη αριστερά μέσα στο κουκουέ. Από την άλλη όμως πιστεύω ότι θα πρέπει, ήρθε η στιγμή, μάλλον ήρθε και ξαναήρθε η στιγμή, να απαγκιστρωθεί ο κόσμος από προκαταλήψεις και από πράγματα που τον κρατάνε πίσω και να κάνει το βήμα, σκεπτόμενος το εξής, το πολύ απλό. Στην κάλπη έχει να συναντήσει 4 επικίνδυνους μνημονιακούς, 2 ακροδεξιούς φασίστες και το κουκουέ. Δηλαδή, η λογική, η ιστορική μνήμη τι λέει, πού να πάει, τι να κάνει. Αν δεν το κάνει και τώρα αυτό το βήμα, φοβάμαι ότι θα είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα από ό,τι φαντάζεται. Μάλιστα. Λέει ένας φίλος, έχει πλάκα ορισμένες φορές. Πήγε και ο Τσίπρας στο Sky και του είπε: ρε μπαγάσι, δεν ζούμε τόσο αριστερός όσο νομίζατε. Α, μάλιστα. Ναι. Νομίζω ότι οι ατάκες του κ. Τσίπρα δεν χρειάζονται σχολιασμό. Είναι από μόνες τους τόσο ενδιαφέρουσες μερικές φορές. Ενδιαφέρουσες για τον επόμενο, για τον ιστορικό του μέλλοντος και τον σεναριογράφο του μέλλοντος, που θα αποφασίσει να κάνει μια κωμωδία βασισμένη επάνω του. Τραγική κωμωδία όμως, όχι κωμωδία. Δεν σχολιάζω, τι να πω. Εντάξει. Ένας άλλος επιβεβαιώνει εδώ ότι στο Θησίο ήταν πράγματι η καλύτερη σου ομιλία, ο Θεοδωρής. Βλέπεις ότι υπάρχει πάρα πολύ κόσμος που έχει παρακολουθήσει είτε ομιλίες σου, είτε κάνει ερωτήματα, πολύ είτε χαίρομαι. Λέει καλά λόγια, δεν τα, τα δεν χρειάζεται, συνήθως, να, δεν τα χρειάζεται να τα. Υπάρχουν λόγοι. Υπάρχουν άνθρωποι και στο κουκουέ που πια ο λόγος τους περνάει προς τα έξω, περνάει προς τον κόσμο. Ένας από αυτούς είσαι και εσύ, διότι ξέρεις, ο κόσμος είχε συνηθίσει λιγάκι την φρασιολογία του, παλιά, κουκουέ, παλιά, παλιά, λίγο επιθετική, λίγο μονότονη, λίγο βαριά πολιτική, βαριά, λίγο ναι, έτσι και τα λοιπά. Ναι. Και εσύ αλλά και κάποιοι άλλοι φέρνουν κάτι καινούριο στη φαρέτρα, να το πω εγώ, να γίνω παλιός εγώ του κουκουέ τελευταία. Αρχίζει και αλλάζει ο λόγος του ή είναι, πρέπει να συμβαδίσει. Δεν νομίζω ότι ποτέ ήταν κάποιος άλλος λόγος πολιτικός περισσότερο προοδευτικός από το λόγο του κουκουέ. Δεν έχει σημασία τώρα το ποια καλολογικά στοιχεία χρησιμοποιούσε για να πει αυτά που θέλει να πει. Ίσως οι εξελίξεις
καμιά φορά διαμορφώνουν το λόγο και λίγο πιο ασορτή με την εποχή. Αλλά η ουσία παραμένει ίδια. Αυτά που πρέπει να υποθούν λέγονται με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Ίσως λίγο καλύτερα τώρα. Μάλιστα. Τεχνικά. Όχι, ναι, με τις ουσίες. Και από την άλλη μεριά και το θέμα της εκλαήκευσης είναι και θέμα χειρισμού προσώπων, mm-hmm. περιόδων. Δεν θυμάσαι, ο Φλωράκης έλεγε τα πιο σημαντικά πράγματα με τον πιο απλό τρόπο. Καλά, θεωρώ ότι ο Φλωράκης ήταν ο υπαρθμόν ένας με την δυνατότητα να εκλαϊκεύει τα πράγματα σε βαθμό. Mm-hmm. Που κανένα άλλο δεν μπορεί. Κάτι το οποίο λένε και για τον Δημήτρη Κουτσούμπα όμως. Δηλαδή και αυτός έχει αυτή την ικανότητα να εκλαϊκεύει θέσεις, απόψεις του κόμματος. Δηλαδή αυτό που είχε πει, ας πούμε, πάμε χάρη για την αριστερά και το. Ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται όλο αυτό εδώ το ιδεολογικό πλωστάσιο και το ότι με τις ψευδεστήσεις της δημιουργεί όλη αυτή τη μιζέρια, όλη αυτή την ιτοπάθεια, την. Το αγγίσαμε στην ομοτέλεια και τα λοιπά, το είπε ο Χαρίλος Φλωράκης πολύ απλά κάποτε, ότι όταν κατουράς τη θάλασσα θα το βρεις στο αλάτι. Έτσι. Τόσο απλά. Κάθαρο. Να πούμε και κάτι άλλο που δεν είπαμε, που κατά τη γνώμη μου, και θα επανέλθουμε με κάποιο τρόπο στο θέμα της παιδείας, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι άνθρωποι του Κομμουνιστικού Κόμματος μιλάνε καλά ελληνικά. Κάτι λέει αυτό. Έχετε προσέξει τα ελληνικά του κυρίου Τσίπρα? Τα έχετε προσέξει, φαντάζομαι, όλοι. Είναι πάρα πολύ ωραία. Θέλω να μου πεις τη Δευτέρα τι θα γίνει. Τη Δευτέρα θα ξεκινήσει ο Αρμαγεδόν. Αυτό εγώ, δεν είναι τρομοκρατικό αυτό που λέω, αλλά αυτό θα γίνει. Όλοι πρέπει να τακτοποιήσουν τις αποστολές που έχουν αναλάβει. Και οι αποστολές είναι πολύ συγκεκριμένες, είναι μέχρι το 2060... τις λέμε ματωμένα πλεονάσματα και άλλα συναφή, και όλα αυτά ξεκινάνε από τις 8 Ιουλίου. Γι' αυτό λέμε ότι χρειάζεται ένα κουκουέ δυνατό στην αντιπολίτευση, γιατί μόνο αυτό θα μπορέσει να αντιδράσει και να αντισταθεί. Όλοι οι άλλοι είναι αυτό που θα έλεγε και ο Φλωράκης, μια που τον μνημονεύσαμε τόσο πολύ, τάτσι, μίτσι, κότσι. Ναι. Ναι. Τέσσερα κόμματα, μια πολιτική. Έτσι. Τι ωραία. Λογικά πάει καλά η εκπομπή, γιατί δεν έχω κανένα μήνυμα από Μάνος Γιαννάκη. Ναι, λογικά. Τι θα έπρεπε να πει δηλαδή? Καλά, είναι άσχητο. Το ρεπερτόριο είναι ανεξάντλητο. Δεν έχω. Είναι ανεξάντλητο. Δεν χρειάζεται. Άμα έχει τέτοιου συνομιλητέ, σαν και αυτά εδώ τα χώρια, δεν φοβάσαι τίποτα. Εγώ λέω ότι από τη Δευτέρα το κουβί θα πρέπει να βάλει μια γραμμή υποστήριξη. Ένα νούμερο σαν την πυροσβεστική. Πες το αυτό, γιατί θα δέχεται κλήσει. Θα δέχεται συνέχεια κλήσει. Να η δουλειά μου, να τα αφεντικά μου, να η υγεία, να η παιδεία, να το ένα, να το άλλο. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να τρέχει να. Μα μόνο αυτό είναι στους δρόμους. Έχεις δει κανέναν άλλο να είναι κάτω και να. Λέει πολύ καλά εδώ ένας φίλος, τυχαίνει εγώ να τον γνωρίζω και προσωπικά. Αυτοί που μας ρωτάνε, λέει, ας ρωτήσουν τον εαυτό τους τον καθρέφτη και μετά να ψηφίσουν κουκουέ να τους φύγει η απορία. Και αυτό είναι επίσης πολύ απλό και πολύ λογικό και το βρίσκω και πολύ. Ορθολογικό, έτσι, και πολύ πρακτικό. Ας σκεφτούν και κάτι άλλο. Έχει πει κανείς ότι θα καταργηθεί κάτι από αυτά τα κακά που πρόκειται να συμβούν? Κανείς δεν έχει πει κάτι τέτοιο. Όχι. Όχι. Όλα λοιπόν συνεχίζονται και μάλιστα εντατικοποιημένα από 8 Ιουλίου. Ναι, τίποτα δεν πρόκειται να. Είπες πολύ λίγα για την δεξιά, λέει ένας φίλος εδώ. Περισσότερο ασχολήθηκες με τον Τσίπρα. Νομίζω ότι αυτός κυβέρνησε τώρα τη δεξιά, νομίζω ότι τη θυμάται όλος ο κόσμος, δεν χρειάζεται να. Νομίζω ότι, ότι η δεξιά έρχεται τώρα καβάλα στο άλογο και πιο μάγκας από ποτέ. Αυτό το οφείλει η δεξιά στον κύριο Τσίπρα. Mm-hmm. Αυτός έστρωσε το δρόμο, μια χαρά τον έστρωσε. Και πέρασε και ένα κάρο πράγματα από αυτά που πιθανότατα μια δεξιά κυβέρνηση να μην. Ακριβώς. Μα γι' αυτό παίρνει τόσα συγχαρητήρια. Και δεν του είπε και μπράβο ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων, που τακτοποίησε το 60% των προτάσεών του. Τώρα το υπόλοιπο, 40%, το τακτοποίησει. Είναι εύκολο πάντως κάποιοι να βλέπουν δεξιές τσέπες σε αριστερούς και να μην τις διακρίνουν σε αυτούς τους οποίους έχουν ψηφίσει, όταν μάλιστα καπνίζουν και απολαμβάνουν και πουρα. Τους στα κότερα των μεγαλοεφοπλιστών. Τότε πραγματικά είναι δυσδιάκριτο βέβαια για κάποιους αυτό, γιατί η τσίπλα στο μάτι είναι τεράστιο πρόβλημα, αλλά θα πρέπει κάποτε, αν θέλουν οι ίδιοι να
δηλώνουν αριστεροί, να βλέπουν και αυτά. Τουλάχιστον ας τα βλέπουν, παιδί μου. Δεν έχω εγώ την απέτηση να τα σχολιάζουν. Τουλάχιστον ας τα σχολιάζουν μόνοι τους, με τον εαυτό τους. Mm-hmm. Είναι και αυτό mm-hmm. κάτι. Θέλεις να κλείσεις την εκπομπή? Θέλω να μην τελειώσει η εκπομπή. Γίνεται. Ναι. Μα πάμε για τις επόμενες δύο ώρες. Άμα είσαστε μάγκες, αυτό κάτι. Για να πάμε κάτι σύνταγμα. Ότι κάτι έχετε εδώ πέρα μια δυνατότητα. Άμα είσαστε μάγκες, το κρατάμε μέχρι τις. Τι ώρα είναι? 5 μέχρι τις 7. Σας παίρνει. Έχεις χρόνο. Εγώ το παρατέταρτο πρέπει να είμαι στο σύνταγμα. Ωραία. Κυρία Σεμίνα Διγενή, ήταν μαζί μας. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθε μέχρι εδώ. Να την δεσμεύσουμε όταν και εφόσον έρθει στην εξουσία ως βουλευτής, κάποια στιγμή να έρθει εδώ να κάνει. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Έλα, δεν είναι εύκολα. Πιο χαλαρή εκπομπή. Πρέπει να μας βοηθήσετε για να το καταφέρουμε αυτό. Να πάρουμε την έδρα στην Ελλάδα. Πιο χαλαρή εκπομπή. Να μιλήσουμε για θέατρο, να μιλήσουμε για τα βιβλία της, να μιλήσουμε για άλλα πράγματα. Και να τη ευχαριστηθούμε ακόμα περισσότερο, γιατί πιθανόν κάποιοι τώρα την χρεώνεται. Οπότε καλό θα ήταν να δεσμευθείς ότι θα το ξανακάνουμε. Από τις πιο ωραίες συνεντεύξεις μου σε ραδιόφωνο. Σας αγαπάω πάρα πολύ και τους δύο και σας θαυμάζω. Και είσαστε πάρα πολύ ωραίοι παρουσιαστές, δημοσιογράφοι και άλλα συναφή. Και όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω σαν και εσάς. Λοιπόν, σε μήνα διγενή, πρώτη θα κάνω και μετά από χρόνια. Στρατεία. Μετά από χρόνια θα κάνω και πώς το λένε στο μικρόφωνο με όνομα. Σε μήνα διγενή, Αλφα Πειραιά, υποψήφια με το ΚΚΕ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Εγώ. Πολύ. Να είσαι καλά, να έχεις δύναμη, γιατί τη Δευτέρα θα χρειαστεί η δύναμη. Εγώ το ξέρω. Σήμερα όλο το βράδυ στο Σύνταγμα. Ο Νέαρχος Κυριαζόπουλος ήταν στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου. Έξω από εδώ ήταν ο Σωτήρης Ταμπάκος. Αμέσως μετά ήρθε ο Γιάννης Σταυρόπουλος, ο οποίος εκτόπισε την Κωνσταντίνα Πανούτσου. Για να πούμε ό,τι είπαμε αυτή την ώρα, κρατήστε τα, σημειώστε τα και την Κυριακή ξέρετε. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Τα λέμε φαύριο. Γεια σας. Τα λέμε φαύριο. Γεια σας. Τα λέμε φαύριο.